Γεια χαρά. Ξεκινάμε. Έλα φίλε. Καλημέρα Γιώργη. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Επίσης. Μια και είναι πρωταπηλιά σήμερα θα πούν τα αλήθεια. Η μπάλα Γιώργο και η γυναίκα είναι ίδιο και το αυτό. Ένας ανύπαρος άντρας είναι ατελής, ενώ ο παντρεμένος είναι τελειωμένος. Μια γυναίκα τι ψάχνει να κουκουλωθεί έναν άντρα, να τον ταψουρεύσει, να τον παντρευτεί και θα τελειώσει. Όπως τελείωσε ο Αδάμ την Εύα. Θα μου ρωτάει ο Γιαραμπής την Εύα. Ένα άτομο ήταν να πού γιατί έπαγε στο Μήλο. Αυτή τι του είπε. Θεούλη μου, του κλάμα ο συνήθως. Δεν θέλω, Θεούλη μου, κατηραμένος όφη φταίει. Ο άλλος όμως επειδή είναι άντρας, ήταν καψούρης και ήταν καδιασμένος μαζί του, γυρνάει και του λέει «Ούτε έτσι και σε δικάσμε, ούτε και εσύ ξέρεις τι μου έδωσε και δες τώρα πως με έχει κάνει, με έχει κατατίσει λολό». Εγώ νομίζω Γιώργο ότι μόνο μια τραγωδία θα μπορούσε να περιγράψει τον Ταλκά και την κατάτια ενός αρσενικού για αυτό το θείο πλάσμα που λέγεται γυναίκα. Βλέπεις τον Θεό Γιώργο, τον Υμνό, για αυτό το πράγμα που έκανε. Για το θείο πλάσμα. Αλλά ξέρεις τι μου είπε προχθές μια γυναίκα. Τι σου είπε Γιώργο μου. Μια DJ, η Χαρά. Ναι. Μου λέει αν ήξερες το μυαλό της γυναίκας δεν θα ερωτευόσουν ποτέ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μόνο ήμουν αυτό το Θεό που πλάσε αυτό το θείο πλάσμα και το έχει μιλέψει με όλο καπίλες, όλο καπίλες. Και αν Γιώργο εγώ ξαναγεννιόμουν από την αρχή, θα ζήταγα από το Γιαραμπή να με κάνει φυτό, πόθο, να μπορώ να αναρχηθώ πάνω σε ένα γυμνό γυναικείο δύο κορμί. Γι' αυτό και λέει και το άσμα, αχ παλιομισοπόρια, τι τραβάνε για σας τα αγόρια. Όλα για αυτό τα τραβάνε. Αν του τα λέει. Και στην υγειά. Για χαρά. Έλα. Γιώργο. Έλα, ε. Ωραίος άβολο, μόνος άβολο. Έδωσε την νότα, ευτυχώς πήρε πρώτος. Ναι. Την νότα. Λοιπόν, κάτι να πούμε λίγο τώρα για τη σημεία αγωνιστική. Και όχι μόνο για την ομάδα μου. Άλλη μια φορά να εκφράσω έτσι το θαυμασμό. Ποτένσε. Όποιος θέλει να του φύγουν τα αυθρητικά όλα, ξέρω εγώ. Ξέρεις κάτι. Εκεί που το θαυμάζεις, εκεί το μουτζώνεις. Όχι, ρε, δεν έχει τελείωμα, το ξέρουμε. Εκεί μα. Επειδή το ξέρεις, άντε το ξεπερνάμε. Δηλαδή, χθες κάνει δύο φοβερές ενέργειες, όπως πολύ σωστά. Μοιράζει χαρτοσακούλες και μετά δεν την πάρα να μου σταμάτησε. Δεν το έχει, Γιώργο, αυτό δεν το έχει. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Αλλά πιστεύω είναι ο πιο χρήσιμος. Δηλαδή, δημιουργεί, έχει δώσει τις περισσότερες αντίθετες. Στην Ελλάδα δημιουργεί. Και χρειάζεται οπωσδήποτε. Τώρα, άμα μπορεί και βελτιώσει και το ατομικό του πρόβλημα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεν βελτιώνεται αυτό, ή το έχει ή δεν το έχει αυτό. Εγώ τώρα πήρα να σου πω κάτι άλλο. Έβλεπα χθε τα αθλητικά και πραγματικά έμεινα άναυδος από τις εκτελέσεις φάουλ στον Άρη. Βλέπω ότι. Το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Μπράβο. Βλέπω ότι ξαναγυρίζουμε πάλι σε εποχές. Είχε χαθεί λίγο το φάουλ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Ναι, από Φραντσέσκο, Τσάρτα και τα λοιπά. Μπράβο, αυτό που είχα να σου πω. Δηλαδή είχε χαθεί και τώρα βλέπω ότι θα να βγαίνουν λίγοι φαουλτάκιδες πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ να τα λέω. Το οποίο είναι κάτι καλό, δηλαδή βλέπουμε εγώ πήγα χθες και είδα δύο μαδάρες. Και, πολλά, το ευχαριστήθηκα μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Φοβερό παιχνίδι, πολύ καλές ομάδες. Ποιες ήτανε, Αλφαθηνών. Εθνικός Ιωνικός. Πόσο ήρθε? 0-0. Μιλάμε τώρα και οι δύο δεύτεροι πάνε για άνθρωπο, έτσι. Καλό το μάτς. Τι είπες? Δεν άκουσα τι είπες. Λέω καλό το μάτς. Φοβερό. Πάνω κάτω η μπάλα, κάτι παιχταράδες και οι δύο. Ομάδα, δηλαδή εγώ στη ΓΑΜΑ Εθνική καλύτερες ομάδες δεν έχω δει. Πιστεύω ότι ο Εθνικός πρέπει να ανέβει. Δεν ξέρω. Και ο Ιωνικός πάρα πολύ καλή ομάδα. Και ο Ιωνικός. Πώς είναι η βαθμολογία, δεν την έχω διάσει τίποτα. Εγώ δεν τον περίμενα. Έμεινα έκπληκτο, σου λέω, παιδί μου. Έπεσε γραμμή. Έμεινα έκπληκτο. Πραγματικά σου μιλάω. Αφήστε δε που είχε μέσα 2-2,5 χιλιάδες κόσμο. Και λέω, πώς τι είπα. Γάμα Εθνική
2-2,5 χιλιάδες κόσμο. Θα μου πει, ήταν το μάτς πολύ κρίσιμο. Ήταν πολύ... Δηλαδή, ο νικητής παίζει μπαλάζι για να ανεβαίνει από τους δύο, γιατί άλλη μια αγωνιστική έμεινε. Αλλά τώρα, να βλέπεις ένα μάτς γάμα εθνικής 2-2,5 χιλιάδες στην Ελλάδα, είναι φαινόμενο. Αμιάλη Καλαμάτα πήγαινε 10 βαθμούς μπροστά, 12, δεν θυμάμαι. Θυμάστε που τα λέγαμε. Πριν τελειώσει, πριν στο πρώτο γύρο. Πήγαινε 10 βαθμούς μπροστά, δεν είχε φάει γκολ. Και τώρα οι βαθμοί καλύφθηκαν και χθες έπαιζε με το δεύτερο της βαθμολογίας, ήταν 2 βαθμούς πίσω, με τον Ασπρόπυργο, και ρούβηξε 5 Καλαμάτα. Τι συμβαίνει σε αυτήν την ομάδα? Τι συμβαίνει? Τα έχουν με τον... με τη διοίκηση. Γιατί από ό,τι είδα, από ό,τι έμαθα, μιλάμε για πολύ ξύλο μετά, μιλάμε για φοβερά επεισόδια και μεταδόθηκε τα επεισόδια αυτά μετά και στις ακαδημίες των δύο ομάδων που έπαιξαν μεταξύ τους. Ειλικρινά, ούτε εγώ ούτε κανένας που ασχολείται λίγο με αυτό το πρωτάθλημα περίμενε ότι σε αυτό τον όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής θα... η Καλαμάτα θα έχανε το πρωτάθλημα. Ουδείς το πίστευε. Μιλάμε 10 περίπου βαθμού μπροστά, δεν είχε δεχθεί γκολ. Και τώρα τα ρουφάει σε αγαπάκια, σε αγαρούπια. Αλλά ομολογουμένως, το καλύτερο παιχνίδι που έχουμε δει φέτος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν το Liverpool Tottenham. Αν μιλάμε μπαλάρα, μπαλάρα, παιχνιδάρα. Και λες, παιδί μου, να πούμε, γιατί να μην το έχουμε και στην Ελλάδα για παιχνίδια? Θα μου πείτε τώρα με ποιους θα τα λέμε αυτά τα παιχνίδια? Από ποιες ομάδες, με ποιους παίκτες? Τι παιχνίδι ήταν αυτό, τι πάνω, τι ρυθμός, τι πράγμα ήταν αυτό, ρε παιδί μου? Τι suspense. Και Liverpool κέρδισε, πώς, στο 90. Με ένα γκολ τραγωδία. Έγινε μια σύνδεση από αριστερά. Πολύ πλάγια ο Σαλάχ έπιασε την κεφαλιά, ανεμική. Βγαίνει ο Λιωρίς, πιάνει την μπάλα και αντί να την πιάσει, τη βέβαια από τα χέρια. Και όπως έχετε ο center back του, χτυπάει στον πόδι του center back της Tottenham και καταλήγει στα ενίκια σαδιστικά, σιγά σιγά. Πάρ' την κάτω την Tottenham, πάρ' τον κάτω και τον Κλοπ. Κόντρα να πάρει εγκεφαλικό από τη χαρά του. Πάντως, παιδί μου, κάτι εκείνη τη στιγμή ξέρετε, σκέφτηκα. Άμα είναι να πετύχεις κάτι, να πάρεις πρωτάθλημα ή να πέσεις ή οτιδήποτε, φαίνεται μέσα στο παιχνίδι. Άμα σου γίνει ο Πάτρος σε βουλγάρικο θυνιατό, ή θα πετύχεις το καλό ή θα αποτύχεις και θα την πατήσεις. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Δημήτρης είμαι από Μαρούσι. Έλα, Δημήτρη. Κοίταξε, Γιώργο, στον Απόλλωνα να φτιάξει τον Απόλλωνα, να ξαναγυρίσουμε στον Απόλλωνα πάλι. Από εκεί ξεκινήσαμε τότε. Δεν βλέπαμε Παναθηναϊκό, πηγαίναμε στον Απόλλωνα. Να τον μαζέψει λίγα, γιατί είναι η δεύτερη ομάδα μου, ας πούμε. Γιώργο. Ακούω. Ναι, ναι. Δεν ακούγεσαι καθόλου καλά. Ακούω. Α, εντάξει. Το Χελέκια Χερέρα τον πρόλαβες. Βέβαια. Αν έβλεπες εχθές το παιχνίδι Ίντερ με τη Λάτσιο, θα προλάβανε στο Κατενάτσιο, ας πούμε. Το οποίο και έπισε η Λάτσιο. Ναι, ναι. Επί 45 λεπτά στο δεύτερο εμίχρονο μονότερμα ήτανε και δεν μπορούσαν να βγάλουν γκολ. Δεν το είδα το ματσό, όχι. Μόνο τον κόλλιδα, μόνο τον κόλλιδα. Ναι, τρομερό μας ήταν. Αν πει το ένα ήταν Κατενάτσιο, Ιγάτσιο, Κατενάτσιο, όλοι οι 11 πίσω, α πούμε. Αλλά ήταν απολαυστικό το παιχνίδι, α πούμε. Όπως και εγώ τα παιχνίδια τα καλά, που πριν λέει για παιχνίδια τώρα βλέπω και σ' αρέσουν, σαν το Β' Αγγλία, Γιώργο, δεν υπάρχει άλλο. Εκεί απολαμβάνει το καθεαυτό ποδόσφαιρο, α πούμε. Μάλιστα. Όποια ομάδα και να είναι. Αυτό είναι κάτι το. Και να βλέπει τον κόσμο να είναι 50.000 κόσμο στο κάθε χωριό που λέμε, α πούμε. Εκεί. Τέλος πάντων, πρόσεξε τον Απόλλωνα να γίνει τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά, φίλε. Για καλά. Γεια. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά πέραν τηλέφωνο, κύριε Γιώργο. Ναι. Ήμουν χθε στο γήπεδο, στον Ασπρόπυργο. Α, για πες μας, εγώ είχα πάει εθνικό. Για πες μας από πρώτο χέρι. Πάντως τα 5 γκολ, ναι, είναι μεγάλη έκπληξη, έτσι. Ναι, ήτανε 5 γκολ όλη τη χρονιά και άλλα 5 εχθές. Παθητικό η Καλαμάτα. Τώρα, το μόνο που θέλω να πω είναι κρίμα για αυτή τη μετακίνηση. Είχαμε 600-700 άτομα από Καλαμάτα και Αθήνα.
το συνέστημα με το τέλος του ημιχρόνου, γιατί είχε φάει η ομάδα 4 γκολ. 4 γκολ στο ημίχρονο, δεν το είχα πει. Το συνέστημα ήταν τραγικό, ας πούμε, γιατί η ομάδα δεν μπήκε στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν σαν να οι ίδιοι παίκτες κερδίσανε και τον Ασπρόπυργο μέσα και, και το Άργος. Έτσι. Παίζανε. Εσύ ασχολείσαι καθόλου με την ομάδα? Πηγαίνω όλη τη χρονιά, τη βλέπω. Ναι, θέλω να πω, υπάρχει τώρα τόσο μεγάλο πρόβλημα με τη διοίκηση? Δεν ξέρω ακριβώς τι μπορεί να γίνεται. Τσακώνεται τώρα η εκλεγμένη στο Δουσού με το χρηματοδότη. Κουβέντες δεξιά και αριστερά διάφορες. Δεν ξέρω ακριβώς. Τα τελευταία 5-6 μάτς έχει κάνει κοιλιά η ομάδα, τα έπαιρνε με το ζόρι. Αλλά κανείς δεν το περίμενε αυτό. Δηλαδή, εγώ εντάξει, ας πούμε, είναι φορματισμένη ομάδα. Καλή ομάδα χθες. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, χάνεις 2-0, 3-1. Εντάξει, αντιδράς, κάνεις κάτι. Είσαι ο πρώτος του ομίλου, έτσι. Υποτίθεται ότι έχεις την καλύτερη άμυνα μέχρι χθες. Μου φαίνεται τρομερά παράλογο, ας πούμε, και εντάξει. Δεν ξέρω, σοκαρισμένη. Και γεμάει πολλές υποψίες. Ακριβώς, όχι ότι τα είχαν πάρει, όχι, δεν εννοώ αυτό. Υποψίες γενικότερα. Υποψίες που αναφέρονται περισσότερο, εντοπίζονται μάλλον, στη διένεξη που υπάρχει μέσα στο Συμβούλιο. Ναι. Ναι, σίγουρα. Ήταν κάτι. Και αυτό που θέλω να πω περισσότερο είναι για τον κόσμο, το συνέστημα που υπήρχε. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τρομερή απογοήτευση από την ίδια την ομάδα. Έτσι, ξενέρωμα, τρομερό. Βέβαια. Φυσικό ήταν. Αυτά. Έγινε, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά, για χαρά. Έλα. Πέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε? Εδώ, για λέγε. Δεν ξέρω τίποτα. Τι έγινε χθες? Δεν λες και εσύ τίποτα. Εδώ είσαι πετάλωνα και τέτοια. Βέβαια, αυτήν την κατηγορία δεν. Εμείς με τον Άρη Πετρούπολης 2-2. Ποιος? Τα Πετράλων. Πού παίζατε? Στο Ορούφ. 2-2. 2-2, ναι. Εμείς τι κάναμε? Δεν ξέρω. Ούτε ξέρεις. Δεν ξέρω. Γιατί δεν λες και στην εκπομπή σου μερικά αποτελέσματα από αυτά, έτσι να τα. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα, μόνο. Ναι, καλά, σωστά. Από εκεί βγήκε η Κηφισιά, από την άλλη ο Φωστήρας, δεν έχει νόημα. Δεν πιάνονται, να έχουν φύγει από. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό, ναι. Να σου πω. Εχθές έβλεπα τον Αλμπάνι πάλι. Δεν ξέρω αν το είδες στο παιχνίδι. Δεν το αναφάσει, δε. Καλά. Τον έχει δει, τι κάνει το παιδί αυτό, Τα έχω πει, τα λέω μήνες. Καταρχήν, δεν είναι μόνο ότι είναι τριπλέρ, τον έχεις δει. Αδειάζει τον ένα, φεύγει από δεξιά, πάρτονε, τον έχασες. Έχει και σωστή μεταβίβαση. Συμφωνείς? Πάνω απ' όλα είναι η γρήγορη κίνηση που έχει. Έχει αυτή τη γρήγορη κίνηση, ναι, αλλά έχει και τα δύο. Δηλαδή και τα δύο, και την τρίπλα την κοφτή και αυτό, και μεταβίβαση, δηλαδή σωστές οι σέντρες του είναι. Μα πάνε. Αν δεν τον αξιοποιήσει τώρα, πότε ναι, θα γίνει αυτό, μωρέ? Ναι, ρε Γιώργο, αυτό λέω τώρα. Αυτός έπρεπε να πέσει σε έναν προπονητή καλό, αλλά δεν ξέρω τώρα κατά από. Εγώ. Μάλιστα τώρα που η ομάδα δεν έχει απειλήσει. Ακριβώς αυτό. Ευρώπη βγαίνει, τρίτη είναι. Πότε θα τον βάλει μέσα, ρε παιδί μου? Ούτε πίστευα ότι και ο Ζουνίδης. Λόγω τραυματισμού. Πώς ήταν ο τραυματισμός? Μετά τον έβαλε ένα παιχνίδι ο Ζουνίδης και μετά δεν τον ξαναβάλε. Ήταν έτοιμος από τέλη Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη ήταν έτοιμος. Αυτό λέω. Έρχεται μετά αυτός εδώ, πάλι τα ίδια. Τι γίνεται, τι γίνεται, ήρθε μα μάνατζερ εκεί μέσα, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω, ρε Γιώργο. Αυτός ποιον έχει μάνατζερ, έχει κανένα τίποτα? Όχι, δεν ξέρω. Γι' αυτό. Άμα δεν έχει μάνατζερ, εντάξει, τρεχαγύρω εδώ τώρα. Τέλος πάντων. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε? Μου άρεσε χθες η ομάδα. Κοίτα να δεις, το μου άρεσε χθες η ομάδα. Ο τρόπος που έγινε μπροστά. Μα αυτό είναι το θέμα, ότι δείχνει ότι παρόλο που λείπουν παίκτες κλειδιά, Μαουρίτσιο ας πούμε, πάντα υπάρχει κάποιος να αντικαταστήσει αυτόν που απουσιάζει, ρε Γιώργο. Αυτό μόνο ο ΠΑΟΚ το έχει φέτος. Αγωνιστικά δεν μπορεί κάποιος, δηλαδή, άμα φύγεις από τις φανέλες. Το βλέπεις ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Έτσι. Και με προβλημάτισε μάλλον πώς ο Ακμπομ δεν έχει καλό πλασέ. Εντάξει. Δεν χάνονται αυτά. Δεν χάνονται. Είναι αδικαιολόγητος.
Εντάξει, και ο Σβιντζέρσκι που ταχώνει, έχασε και αυτός δύο καλά πλάσε. Αυτά συμβαίνουν. Το θέμα είναι να μην έχει διάρκεια αυτό. Ο ΑΚΠΟ μου το τελευταίο διάστημα, επειδή ξέρω, έχει πέσει λίγο η ψυχολογία του, λόγω του ότι του έχουν ακυρώσει πολλά γκολ τα οποία στην Αγγλία δεν θα ήταν άκυρα. Τα έχει δει, φαντάζομαι. Και έχει λίγο τσαντιστεί με αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει, ας δουλέψει, ας βάλει κάτω το κεφάλι και να προσπαθήσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Κάτι άλλο θέλω να πω. Δεν ξέρω, δεν άκουσα και την εισαγωγή σου ή κάτι τους φίλους πριν. Σε παίρνω κατευθείαν, δεν ακούω την εκπομπή. Αναφέρθηκε καθόλου το γεγονός ότι χθες, ας πούμε, είχαμε μια μικρή τούμπα στην Ξάνθη με αρνητική χρειά? Όχι, δεν αναφέρθηκε γεγονός. Είδαμε όλοι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Sold out ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Ναι. Απλά είδα ότι αυτό, ας πούμε, έχει μια αρνητική χρειά. Τι εννοείς με αυτό? Στα ΜΜΕ της Αθήνας κυρίως. Δηλαδή, τι είναι αυτά, τι είναι αυτό που έχει αρνητική χρειά? Όχι. Δηλαδή, στενοχωρήθηκαν οι Αθηναίοι που ο ΠΑΟΚ και η κόσμο στην Ξάνθη. Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Ότι ο Βασιλιάδης που έλεγε ότι δεν θα υπάρξει μετακίνηση οπαδών και κάνανε sold out και η Ξάνθη δεν πήγανε τα διαρκείας και τέλος πάντων μια αναμπουμπούλα η οποία είναι μόνο για γέλια φυσικά, γιατί οι Ξανθιώτες μόνο χαρές κάνανε χθες που ήταν εκεί οι ΠΑΟΚτσίδες. Αν μη τι άλλο, όταν κάνει για αναμπουμπούλα, δεν έγινε ότι είχαν δυσαρεστηθεί οι Ξανθιώτες από την έλλειψη του κόσμου του ΠΑΟΚ. Για αναμπουμπούλα έγινε ότι η Ξάνθη είναι ομάδα του ΠΑΟΚ. Εκεί έγινε αναμπουμπούλα. Το καταλαβες? Ναι, τέλος πάντων. Από πότε έγινε δεν το ξέρουμε αυτό. Τέλος πάντων. Αλλά πάντως οι Ξανθιώτες μια χαρά είναι, επειδή εγώ έχω επαφές με Ξάνθη, οικογενειακές. Η πόλη στην πλειοψηφία της είναι ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο. Το ότι 100 διαρκές δεν πήγαν στο γήπεδο δεν σημαίνει τίποτα αυτό, είναι δικό τους πρόβλημα. Μια χαρά πέρασαν όλοι, και εντός και εκτός γηπέδου. Εσύ δεν σε προβληματίζει που η Ξάνθη έχει 100 διαρκές μόνο? Κοίτα να δεις, αυτό... Τα μεγάλωνα! Έχουν περισσότερα διαρκείας. Είναι λογικό, γιατί ο Πανόπουλος, ενώ σαν μάνατζερ μπορεί να είναι και ο καλύτερος σε διάρκεια χρόνου, έχει 30 χρόνια τώρα πόσα έχει στην πρώτη εθνική Ξάνθη, αλλά ποτέ δεν αγκάλιασε η Ξάνθη, τοπικά δεν αγαπήθηκε από τον κόσμο εκεί πέρα η Ξάνθη. Άρα δεν είναι τυχαίο αυτό. Γιατί πάντα υπήρχε αυτή η αγοροπολισία, δηλαδή εκεί που πήγαν να κάνουν κάποιες καλές ομάδες πάλι ξεπουλούσε. Είναι λογικό αυτό. Δεν υπήρχε κόσμο. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που να έχει δώσει περισσότερους παίχτες και ναι, περισσότερα λεφτά να οικονομήσει από την Ξάνθη. Και αυτό μπορεί να αναγνωρίζεται στο οικονομικό του κομμάτι, αλλά στο συναισθηματικό δεν υπήρξε. Δηλαδή δεν υπήρξε προσέγγιση ποτέ από την ίδια τη διοίκηση της Ξάνθης προς τον κόσμο. Αυτό εγώ έχω εισπράξει με κάποιους που έχω συζητήσει Ξανθιώτες. Εξού ότι δεν πάνε και στο γήπεδο. Κάτι άλλο θέλω να σου πω τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή δείχνει καλά στοιχεία, ο Μάνος. Ο Μάνος είναι καλά στοιχεία. Ναι, μ' αρέσουν τα πλασέ του. Δηλαδή και το πλασέ που είχε κάνει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αν θυμάσαι. Και χθες, ο τρόπος που βάζει κάποια γκολ δεν συνηθίζεται για Έλληνα παίχτη. Κοίταξε, είχε δείξει καλά στοιχεία στον Όφη. Στον Ολυμπιακό παραγωνίστηκε πάρα πολύ. Ακριβώς. Πάρα πολύ. Δεν τον βάλανε να παίξει. Ναι, αλλά η ερώτηση είναι, γιατί δεν τον βάλανε να παίξει? Επειδή είναι κακός, επειδή είναι άσχετος. Έχουμε δει πολλά τέτοια φαινόμενα στο συγκεκριμένο σωματείο. Συνεπώς δεν μπορώ να έχω καθαρή άποψη. Δηλαδή ο Χασάν είναι καλύτερος από τον Μάνο και ο Γκερέρο. Είναι πιο έμπειρη σίγουρα. Ναι, αλλά σε διάρκεια δεν έχουμε δει και το Μάνο. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα με μένα. Εγώ το λέω σαν παίχτης μεμονωμένα ότι μου αρέσει αυτά τα γκολ που βάζει. Δεν συνηθίζονται από Έλληνες ποδοσφαιριστές. Περνάει την μπάλα από πάνω. Έτσι. Έχει μια σιγουριά, ρε παιδί μου, και μια απλότητα ταυτόχρονα στο σκοράρισμα. Δεν έχει και άγχος το δαθύνιο. Λοιπόν, και μας είναι ιδιαίτερα συμπαθείς, να ξέρεις, τους ΠΑΟΚτσίδες ο Μάνος. Και όσοι ξέρουν. Και κάτι άλλο, ο Αστέρας Τρίπολης θα πέσει? Ξέρω εγώ, έτσι, τι είναι αυτό πράγμα? Εκεί τον βλέπω και το θέλω πάρα πολύ. Γιατί το θέλει? Δεν τη θέλω αυτήν την ομάδα. Επειδή σου αφέρει πέρα στο πρωτάθλημα. Γενικά δεν είναι αυτή η ομάδα. Τώρα εντάξει, έχει πέσει ο Ηρακλής, που εγώ υποτίθεται ο Ηρακλής είμαι απέναντι.
έχει, δεν μ' αρέσει αυτή η ομάδα καθόλου. Ξέρεις κάτι. Κόσμο δεν έχει. Ακού. Καλά, κόσμο δεν είχε ποτέ. Τι να την κατάλαβα. Το στήριξαν πάρα πολύ ο Καημενάκης με τον Πάκο. Τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει ρότα ο Καημενάκης. Δεν είναι αυτός που ήταν. Δεν τα ξέρω τα πιο βαθιά. Ξέρω εγώ αρκετά πράγματα. Απλά δεν είναι αυτός που ήταν. Ότι πάει του γρου για Β' Εθνική. Και άμα πάει στη Β' Εθνική, τη βλέπω σε τρία χρόνια με το Λεβίδι, τη Μεγαλόπολη, την Καντήλα να παίζει. Ναι, με τον Αστέρα Αμαλιάδας. Μπα, θα σημαίνει ότι είναι πιο πάνω. Μπα, ο Αστέρας Αμαλιάδας έβαγε χθες 4 από την Παλίνη. Από το φίλο μου το Σάμιο, τον Μπίτιλι και τον Ζέλο. Μεγάλη μάχη γίνεται πάνω στον πρώτο όμιλο, στη Καβάλα Νέστος. Είναι στον ένα πόντο στο, και πολύ. Στον Νέστο παίζει ο Κουντού, ο δικός μας. Πού παίζει σε εμάς ο Κουντού, το αμυντικό χάφαρι. Αλήθεια. Έχει στον Νέστο πάει. Έχω δει φέτος. Ήταν πρώτος ο Νέστος. Έχω δει δύο μάτσε εγώ του Νέστου, γιατί τέλος πάντων έχω. Ο Μαύρος. Ναι, ξέρω ποιον είναι. Δεν το ήξερα. Ναι, το 4-5 παιδάκια στην καρδιά του. Αλλά νομίζω θα ανέβει η Καβάλα γιατί πολύ που δύο μάτς, πανεύκολα. Είναι εκεί τώρα. Ένα βαθμό είναι μπροστά η Καβάλα. Ένα βαθμό. Και ξέρεις τι, έφερε στο παλιά με το Παραλίμνιο ο Νέστος πριν δύο εβδομάδες. Εκεί ήταν όλη η ιστορία και τώρα πέρασε. Και ξέρεις μια απορία. Σε αυτόν τον όμιλο. Πώς είναι τόσο πίσω ο Πασεραϊκός, είναι τρίτος, αλλά μιλάμε για 12-15 βαθμούς. Πήγε έκτος τώρα νομίζω. Κάτι τι πίσω είναι αυτό. Δεν πάει κόσμο στις Έρες. Δεν πάει. Εγώ τώρα που χάνε. Πάμε στον Πάο Κόλλη. Εκεί είναι κατάμαυρε όλοι. Ναι, νομίζω. Λοιπόν, έλα. Για καλά, φίλε. Έλα, φίλε. Γεωργίου. Πάμε. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Εσύ, φίλε, νωρίς τον έκλεισε στο Πάο Κτζή. Έπρεπε να κάνεις και άλλη ανάλυση για το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Έπρεπε να κάνεις να το αναλύσετε τον τρόπο παιχνιδιού, τι ωραία που βγαίναν οι φάσεις, τι ωραία που αναπτυσσόταν η ομάδα. Λίγο ασχολήθηκες. Κοίταξε, ασχολήθηκα όσο. Πες το. Ασχολήθηκα όσο το παιχνίδι Ολυμπιακός Λάρισα. Τι ωραία βγαίνει ο Ολυμπιακός, παιδί μου, τι ωραία ήταν όλα μου. Ναι, αλλά εμείς δεν πήραμε τηλέφωνο να κάνουμε τους καμπούς. Καταλάβεις ποια είναι η διαφορά. Έλα. Ναι, μωρέ, και το λέει. Λοιπόν, μια που αναφερθήκαμε τώρα και σε ελληνικό ποδόσφαιρο, έχω να πω μια πολύ καλή είδηση. Ότι κλείσαμε, σαν site Γεωργίου Club, κλείσαμε μια συμφωνία με την εταιρεία INA TV. INA TV. Μάλιστα. Να δείξουμε τα ημιτελικά κάτω των 15 Παναθηναϊκός Άρης. Και πάω Ολυμπιακός. Και μετά να δείξουμε και τον τελικό. Δηλαδή είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Θέλω όλοι αυτοί οι οπαδοί των ομάδων και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και του Άρη να δουν τα βιτόρια που έχουν από πίσω. Αυτή είναι μια πολύ ωραία είδηση. Χαίρομαι που την ακούω. Live stream, απευθείας. Ναι, απευθείας. Απευθείας θα τα δείξουμε. K15 είναι τα δύο μάτς, μεγάλα μάτς. Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό να τα ακούει ο κόσμος, να ανεβαίνει και το site του Γεωργίου Κλαπ. Και καλές ομάδες, έτσι, K15, πιστηρικά. Θα δείξουμε και τον τελικό. Και θα γίνει στη Λαμία, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν κάτι παιχτάκια. Ειλικρινά σου μιλάω εδώ, κάτι παιχτάκια. Αξίζει τον κόπο να τα δει ο κόσμος. Αξίζει, ρε παιδί μου. Μπράβο στο Γεωργίου Κλάμπ, συγχαρητήρια. Λοιπόν, μπράβο. Αυτή είναι πολύ ωραία είδηση. Καλά που μας το είπες. Να το έχουμε υπόψη μας, να μπούμε στο site. Ναι, λοιπόν, και συνεχίζοντας, λέει ο φίλος, να λέει, έγινε ντόρος, λέει, εκεί στην Αθήνα, γιατί λέει πήγαν 7.000. Το εξήγησα γιατί και τον έβαλα στη θέση του. Ναι, λέει, γιατί. Ας πω εγώ γιατί. Γιατί μεμονωμένες θεωρούνται οι μετακινήσεις 70-70, 200-200, αυτές εννοεί ο Βασιλιάδης. Μεμονωμένες μετακινήσεις Γεωργίου. Έτσι λέει τις μεμονωμένες, έτσι πάει αριθμητικά. 50-50 είναι μεμονωμένες. Όχι, ένας ή γιατί είχε κάνει στο παρελθόν και άλλες δηλώσεις ο κύριος Βασιλιάδης. Λοιπόν, είχε κάνει και για παράγοντες που εγκρεμούν δικαστήρια, που έχουν πάρει αποφάσεις σε δικαστήρια. Και έβγαινε λαλίστατος και έκανε και δηλώσεις. Λέει, τώρα πληροφορήθηκα, δεν είναι σωστό, δεν είναι νόμιμο.
και τώρα κάνει την τουμπέκα. Έτσι, κύριε Βασιλιάδη. 2 μέτρα και 50 σταθμά. Λοιπόν, άλλο ματσάκι τώρα που μου έκανε πολύ μεγάλη. Εμένα μου άρεσε το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Ναι, καλό ήταν. Λοιπόν, αυτό με το Ποντένς είναι φανταστικό που συμβαίνει. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, αν τελείωνε αυτό ο παίκτη, το έχουμε πει 100 φορές. Δεν θα πει στο Ολυμπιακό το άμα. Δεν θα πει στο Ολυμπιακό, αλλά είναι κάποιε φάσει που είναι πολύ απλέ. Τα τελειώματα γίνονται πάρα πολύ απλά. Δεν ξέρω για ποιον. Και δεν μπορεί να τα κάνει. Και δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν ξέρω τι παθαίνει εκεί. Πρέπει να δουλέψει περισσότερο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα, κύριε Γεωργίου. Έχουμε κάτι άλλο και να προσέχει πολύ. Ναι. Περιμένω να βγάλει ειδήσει, αλλά δεν. Από ό,τι φάνηκε. Με τα λέγω μαντάζει προηγουμένως, πάλι εναντίον του Βασιλιάδη, ο αιώνιος εχθρός, η σημερινή κυβέρνηση ενός Ολυμπιακού, σε πληροφορώ όμως. Ναι. Έτσι και αλλάξει η κυβέρνηση, ναι. Τα ίδια θα τραβάτε. Καλά, εσύ πιστεύεις ότι στον Ολυμπιακό πιστεύουν... Ο Γεωργίου σου μιλάει τώρα, τα ίδια θα τραβάτε. Άκου, άκου. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι το θέμα, ας πούμε, είναι μεταξύ... Αν μείνει αυτή η κυβέρνηση ή αλλάξει και ότι θα έχουμε τα ίδια. Μα όχι, εγώ ακόλουθα λέμε έτσι και βγει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτά είναι τίποτα για δεν τα υπόλοιπα. Παπάρια μάντολες, τα ίδια εγώ, θα τραβάτε πάλι. Ωραία, εγώ σου λέω λοιπόν ότι αυτό το πανηγυράκι το έχει στηθεί ειδικά φέτος. Αυτό το πανηγυράκι της πλάκας το έχει στηθεί φέτος. Θα λάβει πανηγυρικά τέλος. Είναι αυτό που λέμε σε κάτι ταινίες. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Άντε γιατί έχουμε και τίποτα δουλειές να κάνουμε. Λοιπόν, κατάλαβες, και δεν περιμένει ο Ολυμπιακός καμία κυβέρνηση να τον αισιώσει, ούτε να τον φτιάξει, ούτε να τον βάλει εκεί που λες εσύ, σε αυτά που λες εσύ. Ο Ολυμπιακός από μόνος του είναι καταδικασμένος να είναι πρωταγωνιστής. Καλό Τζαλουχίδη. Καλό. Αυτά λέγει ο Τζαλουχίδης κάθε χρόνο, δε. Είμαστε καταδικασμένοι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι είναι, η μοίρα του Ολυμπιακού είναι καταδικασμένο. Καλό Τζαλουχίδη. Και να πρωταγωνιστεί. Τώρα εσύ το πήγες αλλού και σου λέω ότι από αυτά που λες τίποτα δεν ισχύει. Και μην ρίχνεις τυράκι, δεν τσιμπάνε οι Ολυμπιακοί. Δεν τσιμπάνε οι Ολυμπιακοί. Εδώ είμαστε. Έγινε ρε, για καλά. Έλα. Γεια σου φίλε Γιώργο. Για καλά. Καλό μήνα Στράτος, Ολυμπιακός. Γεια σου Στράτο. Υγεία. Δύο πράγματα θα σχολιάσω εξωγηπαιδικά. Το ένα είναι στο μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκύρης, ένα εμετικό, δύο εμετικά πανό που κάναν ανάρτηση. Συνέχισε. Μ' ακούτε. Συνέχισε βέβαια. Α, γιατί εγώ ακούω ότι χτυπάει το τηλέφωνο. Δύο εμετικά πανό που κάναν ανάρτηση, φίλαθλοι του Ολυμπιακού και αναφερόντουσαν στα επεισόδια που είχαν κάνει στην Παιανία που είχε χάσει το... Ένα παλικάρι Παναθηναϊκός, ναι. Τη ζωή του. Ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Διώκουνε τον κόσμο από τα γήπεδα τα πράγματα. Και το άλλο, το καλό. Ο Κούτρης εχθές, μετά το γήπεδο, μετά το μάτς, πήγε και αγκάλιασε ένα παιδάκι. Με τον Πιτσιρικά. Με τον Πιτσιρικά. Τον Πιτσιρικά, τον πήρε αγκαλιά. Μπράβο, μπράβο. Και κοίταξε, ξέρεις γιατί έχει σημασία αυτό. Εγώ από ό,τι είδα την εικόνα. Διότι δεν το έκανε προσποιητά, το ζούσε, το αισθανόταν. Ξέρω εγώ ένας άνθρωπος πότε θέλει και αισθάνεται κάτι και πότε το κάνει με προσποίηση. Να σου πω Γιώργο, τον είχαν ειδοποιήσει για να πάει να δώσει τη φανέλα του στον Πιτσιρικά. Και αυτός δεν πήγε απλά να δώσει τη φανέλα του, παρά τον είδε τη λαχτάρα. Τον έκανε και σκόρερ. Και τον έκανε, τον έβαλε στο γήπεδο και του είπε πάνω να παίξουμε και πάνω να βάλεις και γκολ. Αξιέπαινος ο Κούτης, γιατί... αξιέπαινος. Βλέπεις τις δύο όψεις τώρα, τις δύο όψεις. Το ένα που σου είπα, με τους χαχόλους που ανεβάσαν αυτό το πανό μέσα στο γήπεδο, στο μπάσκετ, και η κίνηση του Κούτρη. Λοιπόν, τι θέλει ο κόσμος, τέτοια πράγματα θέλει. Να γεμίσουν τα γήπεδα, να γίνει όπως ήταν κάποτε παλιά, που πηγαίναν και οι ΜΕΝ, και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί μαζί. Καλό σου απόγευμα. Για καλά, φίλε. Να είστε καλά. Καλά. Έλα. Έλα, Γιώργο Σωτήρης. Έλα, σου κυριακή. Έχω αφήσει το τηλέφωνο μου στο τηλεφωνικό κέντρο επειδή με ζήτησε ο Αλ Τζαζίρα. Όποτε θέλει μπορεί να με πάρει. Ωραία, τηλέφωνο. Ωραία. Και συνεχίζω παρακάτω. Θέλω να μου πεις τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική στην Premier League με τη Liverpool και τη City. Γιατί θα πάει πόντο-πόντο η κατάσταση. Δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις εκείνη την ημέρα, την τελευταία. Κοίταξε, έχει πιο δύσκολο πρόγραμμα νομίζω η Liverpool.
Όχι όμως με πολύ μεγάλες ομάδες. Μία Τσέλσι έχει μόνο, από ό,τι θυμάμαι. Ναι, ναι. Η υπόλοιπη, να σου πω όμως κάτι, στην Αγγλία, αν έχεις δει τα τελευταία χρόνια, με τις μικρές ομάδες γίνονται οι γκέλες. Έτσι είναι. Με τις μικρές ομάδες, γιατί έρχεται την Ελλάδα. Δεν χρηματίζονται οι ομάδες, Γιώργο. Δεν κάθονται να γίνονται άρματα πίσω από μεγάλες ομάδες. Εκεί παίζουν για τη φανέλα, για τον κόσμο που γεμίζει το γήπεδο και που πληρώνει το εισιτήριό του κανονικά. Και γιατί θέλουν έστω και με αυτό να προβληθούν. Έκοψα το πρωτάθλημα στη Λίβερπουλ. Έκοψα το πρωτάθλημα στη Σίτι. Θα δούμε στο τέλος ποιος θα έχει πιο βαριά φανέλα. Και ίσως αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο ομάδων να τους βγάλει εκτός από τη διεκδίκηση του Champions League. Εσύ τι πιστεύεις? Πάντα να σου πω κάτι. Επειδή είδα το Λίβερπουλ και είδα φάσεις από την Σίτι στο 2-0 που κέρδισε. Η City αναπτύσσεται καλύτερα. Έχει βραχυκυκλώσει λίγο, δεν ξέρω. Τους βλέπω λίγο κουρασμένους εκεί στη Λίβερπουλ. Ναι, αλλά εγώ στη Λίβερπουλ λες. Ναι, η City αναπτύσσεται καλύτερα, παιδί μου. Χθες στο Λίβερπουλ Τότεναμ, αντί να μπει το γκολ στο 89, θα μπορούσε να μπει και γκολ στο τέταρτες στο 86. Άκουσε, αυτό που έχασε σοκό δεν χάνεται. Όχι επειδή σου ήταν ο ίδιος, αλλά όταν βγαίνουν πολύ ωραία μπροστά. Με το 1-2, με τις μπαλιές έχουν βγει μπροστά και έχουν μόνο για αντίπαλο τον Ολλανδό, τον Van Dijk. Και κατεβαίνει ο Σόκο και δεξιά βγαίνει στην παίκτη του και δεν του δίνει αμέσως την μπάλα για να γίνει σίγουρο τον γκολ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, όλοι βαχυκλώνουν ο Γιώργο εκείνη την ώρα, αλλά εκείνη, από εκεί ξεχωρίζει ο μεγάλος παίκτης από τον απλό παίκτη. Γι' αυτό είναι ο Μεσίδη στο διάολο. Λοιπόν, και κάτι άλλο εσύ του προσωπικού, επειδή έχει δει όλα τα Μουντιάλ, δεν θέλω να μου πεις ποιο μάτς σου έμεινε χαραγμένο στον τελικό, γιατί συνήθως στους τελικούς του Μουντιάλ γίνονται οι πιο σούπες. Έτσι, να αλλάξω λίγο την κουβέντα, γιατί βαρεθήκαμε να μιλάμε λίγο για Super League, τώρα εξάλλου όλα έχουν κρυθεί. Θέλω να μου πεις, εκτός από το μεγάλο ημιτελικό της Γερμανίας με την Ιταλία το 70, ποιο ημιτελικό σου έχει μείνει? Τελικός. Ημιτελικός. Ημιτελικός. Δηλαδή, Βραζιλία στο Μουντιάλ του 98 με τον Κλάιφερ και τον Ρονάλντο που πήγαινε πάνω κάτω η μπάλα και κρύφτηκε απέναντι, το θυμάσαι αυτό το ημιτελικό? Το θυμάμαι. Από το 70 είναι και ο ημιτελικός Ιταλία-Γερμανία, αλλά ήταν και το προηγούμενο μάτς Γερμανία-Αγγλία. Αυτό δεν το έχω δει. 2-0 η Αγγλία, 2-0 η Αγγλία και έκανε τη μαλακία. Και βγάλαν έξω τον Μπόμπι Τσάρλτον και είχε το γύρισε η Γερμανία στην παράταση και έδειξε 3-2. Μάλιστα. Από 2-0. Αυτό καλό είναι να το δούμε στο ντοκιμαντέρ. Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Για χαρά, φίλε, για χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Φρασιβούλα. Καλώς ήμουν χτες. Το πρώτο ημίχρονο Θοδωράκη δεν μας είπες τίποτα. Για το πρώτο ημίχρονο, μας λες για το δεύτερο ημίχρονο. Μα δεν το συμφέρει να μπει για το πρώτο ημίχρονο. Για το πρώτο δεν μου πες αν έμπαινε το δοκάρι ή αν έμπαινε το τέταρτο του κουλούρι. Τι θα γινόταν μετά το 2-0. Και θέλω να μου πει αν θα ξαναβγεί άλλη μέρα. Αν έχει έρθει κανέναν από αυτούς που έχει εκτός του ποντένσε σαν τον Μπρούνο παίχτη. Ένα αυτό. Ρε Γιώργο, ακούω την εκπομπή και ειλικρινά μέχρι στιγμής δεν ξέρω αργότερα ίσως υποθεί αυτό το πράγμα. Έβλεπα χθες και όλοι εκεί νομίζω βλέπουμε ή στην ΕΡΤ ή στο Open τα γεγονότα τα αθλητικά της Κυριακής. Αυτή τη γραφικότητα της ΕΡΤ με την κάλυψη του αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη. Θαύμα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε μια χαρά. Μετά τον αγώνα που βγήκε το ρεπορτάζ με το Μίνο από Κυμάνο. Να βγεις να κάνεις το ρεπορτάζ, να μπεις για ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Να βγάζεις τώρα και να σε ρωτάει ο παρουσιαστής. Το λέω για όσους δεν το είδανε. Είναι εκπληκτικό δηλαδή. Να ρωτάει ο παρουσιαστής το γούρικο σκουφάκι του Λουτσέσκου που είναι. Περίμενε, του λέει ο Μίνος. Έχω έκπληξη. Και βγάζει λίρα και ταμπούρλο και παίζουνε για τα γενέθλια του Σαββίδη ένα ποντιακό τραγούδι 5 λεπτά για τη μάνα και βγάζει ακανέδες. Δεν το είδα αυτό, δεν το είδα. Και βγάζει σουτζού κλουκού και βγάζει κουραμπιέδες. Ρε παιδιά, είσαστε ο ΠΑΟΚ, φανταστείτε ο πρόεδρος της Τότεναμ,
της Μπαρτσελώνα να βγάζει ακανέδες και επειδή παίρνει το πρωτάθλημα από Πάουκ. Έλεος ρε παιδιά, τι γράφει. Κοίταξε, εχθές είδα κάτι άλλο. Είδα και τους οπαδούς της Λέστερ. Ναι. Που είχαμε όλοι τους μια φωτογραφία του προέδρου του ιδιοκτήτη που σκοτώθηκε με το αεροπλάνο. Αλλά εκεί υπάρχει κάτι δικαιολογημένο. Δηλαδή, σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Την εβδομάδα, τι έκανε ο γιος του μεγαλομέτωχου, πού σπουδάζει ο δεύτερος γιος του μεγαλομέτωχου. Έλεος, να με έχασε ο Σαμίδης, δεν λέμε. Αλλά δεν είναι να το να λες για ότι φέραμε. Και μετά για την Ξάνθη, ρε Γιώργο. Το βλέπεις ακόμα και τον κόλλο όταν βάλανε. Πώς πανηγυρίζανε, μόνο οι ξένοι πανηγυρίζανε. Μόνο ξέρει, δηλαδή δεν το θέλει. Και μια κομμάτια στην Εξέδρα. Ναι, δηλαδή παλιά η Ξάνθη ήταν διαφορετική, δεν είναι αυτή έτσι. Δηλαδή εντάξει, 2-1, χάσαμε, ωραία, αγαπημένη, ούτε επεισόδια. Ναι, αλλά ας πω κάτι άλλο. Όταν ο άλλος έρχεται σπίτι σου για να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Και παίζει μια καλή μπάλα ο Πάουκ, όπως είπες. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δεν θα διαφωνήσω. Και κερδίζει. Τι πάμε να πάμε γυρίσει ένα δικό σου γκολ. Ο άλλος τώρα παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή κάπου συμβαδίζει μαζί του. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Άφησε και ο κόσμος χρήματα στην Ξάνθη, τόσος κόσμος δεν μπορεί να πει. Αλλά θέλω να συγχαρώ και άλλη μια φορά τον κύριο Βασιλιάδη, όπως είπε ο Θοδωρής. Οι εντολές του όλες τηρούνται άψογα. Μπράβο στους φιλάδους του Πάου που κρατήσαν αυτό το επίπεδο. Ένα δυνατόν να δες απαγορεύεται η μετακίνηση και να έχει 7.000 κόσμο. Γίνεσε γελίο, ρε. Δεν ξέρω αν διαφωνήσει, συμφωνεί. Όχι, 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 όχι. Έτσι, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Yeah. Για καλά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είσαι. Καλά. Πάντα καλά. Σήμερα δεν θα πούμε για τον Απόλλωνα τίποτα. Θέλω να αναφερθώ σε ένα παιχνίδι που πήγαμε και είδαμε με το Ιωνικό Εθνικό. Αλλά ένα θέλω να ξέρετε, ότι ο Απόλλων θα αναστηθεί και θα γίνει μια ομάδα που θα την τρέμουν όλοι σε 2 χρόνια. Και πάμε τώρα με αφορμή εδώ, διάβασα το φως. Νομίζω ότι μας έχουν υποτιμήσει σαν ανθρώπους, σαν ποδοσφαιράνθρωπους. Εάν διαβάσετε, κύριε Γεωργίου, την κριτική στο φως, θα νομίζετε ότι είσαι σε άλλο παιχνίδι, γιατί ήσουν αμέσως από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει ότι ένα μέτριο παιχνίδι, το δεύτερο λέει δεν είναι. Μέτριο, μέτριο. Ναι, ο εθνικός. Ήμαρτο. Δηλαδή, μιλάμε για μια κριτική. Αποκλείεται αυτός, όχι να ξέρει ποδοσφαίρο, αποκλείεται να ήταν και στο γήπεδο. Κατοχή μπάλας είχε ο εθνικός, λέει, και κάτι αστεία, ούτε νευρικότητες λέγεται τα λοιπά. Εγώ είδα ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ήταν αντάξιο και των δύο ομάδων. Ήτανε πάνω κάτω με ένα φοβερό ρυθμό. Ναι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για το θεατή. Τώρα για τις ομάδες τους οπωσδήποτε ήταν άσχημο το αποτέλεσμα και για τις δύο. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτόν τον εθνικό, τον Κακομοίρη, που παρουσιάσανε μια ομάδα ανεκδιήγητη. Βάζει εξτρέμ το Μάναλι από τη μια μεριά. Ο Μάναλι είναι σέντρεφορ. Ναι, βάζει το Τζιβιγκύρι, το καλύτερο δεκάρι, το βάζει εξτρέμ από την άλλη μεριά. Και βάζει στα χαφ κάτι γερόντια. Κωνσταντίνου, τον άλλον, τον Ρωμάνο κτλ. Και αφήνει έξω τον Πολίτη, τον Παυλάκη, αφήνει έξω τον Κατσίδη, αφήνει παίχτες νεαρής ηλικίας. Το μπάτζε του εθνικού, κύριε, πώς σε λένε προπονητά, είναι τεράστιο. Γκουλί το λένε, γκουλί. Ο Ιωνικός είχε παιδιά τα οποία τρέχανε, παλεύανε. Και εσείς τους βάλατε τα γερόντια μέσα. Ευτυχώς που σας έσωσε ο Θεός εχθές και δεν χάσατε κιόλας. Είναι ντροπή, κύριε Γκουλί, να παρουσιάζετε τους καλύτερους παίχτες σε λάθος θέση, να βάζετε γερόντια στα χαφ και να φαίνεται ο Ιωνικός εχθές ήταν υπερομάδα. Όλα τα παιδιά αυτά νομίζατε ότι ήταν άλλη κλάση, κύριε Γκουλί. Δυστυχώς, γιατί και εγώ πονάω, επειδή είμαστε όλοι σε αυτές τις ομάδες, Απόλλων, Εθνικός. Ο Καρέλας ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας και έχω μεγάλη αγάπη. Και είναι ντροπή να βλέπω έναν προπονητή μισό μέτρο να γελάει ο κόσμος, να βάζει την ομάδα άνω κάτω. Κύριοι του Εθνικού, ξυπνήστε. Ήταν ντροπή να μας παρουσιάσει τον Τζιλιγκύρι Εκστρέμ, να μας παρουσιάσει τον Μάναλι. Ο Μάναλις είναι καθαρό με σεντρεφόρ. Να μας βάλει τα χάρτα γερόντια. Μα ο Μάναλις δεν σε πάω στη γραμμή. Ναι, μα γιατί ο Τσιλικύρης, εγώ τον Τσιλικύρη τον παρακολουθώ από την Κηφισιά, από όλον Αλάρισα, πήγε σε όλες τις ομάδες. Ο άνθρωπος ήταν πίσω από το σεντερφόρ, δεκάρι, τι δουλειά έχει στη γραμμή. Τον έβαλε, μόλις έβγαλε τον Ρωμάνο, τον έβαλε. Κατέστρεψε το παιχνίδι και μια ομάδα ολόκληρη ο κύριος Γκουλής. Δυστυχώς, να ξυπνήσει ο κόσμος του Εθνικού, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Τον Εθνικό δεν τον θέλουμε στη Γαμά Εθνική. Τον θέλουμε Αλφα Εθνική μαζί με τον Απόλλωνα και τον Πανιόνιο και ιστορικές ομάδες. Κύριε Γιώργο, νομίζω. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Νομίζω ότι αδικήσανε οι εφημερίδες πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί δημοσιογράφησαν. Εγώ είπα, ξεκίνησε την εκπομπή, ότι ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ευχαριστήκαμε μπάλα. Εσύ Γιώργο, έχεις άλλο επίπεδο. Δεν έχεις καμιά σχέση με τα τσουβάλια αυτά που γράφουν. Καλό μεσημέρι. Για χαρά, φίλε. Για χαρά. Έλα. Γεωργίου. Πάμε. Καλή βδομάδα και καλό μήνα, ρε Μακάρη. Επίσης. Ακούς. Βεβαίως. Τι κάνεις. Καλά. Πήγες και είδες εθνικά, ρε Μακάρη. Είδαμε και το Γιάννη του Ματζουράνη. Πού με γύρισες, ρε, στα εφηβικά μας χρόνια. Μαζί με τον Βαγγελάκη το λιγνόταν, δεν έπεισε ο Ολυμπιακός. Πάντα θύρα 10 εθνικά, ρε, με τον Ματζουράνη, με τον Σταυρό. Να μπαίνει μέσα να το φυλάνε. Μα σε κουηλούκα, αλλά κοίταξε να δει. Δεν σε πιστεύω ότι έγινε ματσάρα στο τύπος Ιωνικός, γιατί ενώ βγήκε ο Θοδωράκης ο Ερυθρόλευκος αδερφός και στάπε όμορφα, του λες σιγά το μάτς στο Καραϊσκάκι. Γιώργο, το είπα εγώ σιγά το μάτς στο Καραϊσκάκι. Και άκουσα λάθος. Όχι ρε. Όχι ρε, το αντίθετο. Άκουσα λάθος. Ω, βέβαια. Δεν σ' άρεσε το μάτς του εχθές. Δεν είπα, το αντίθετο. Δεν είπα εγώ αυτό που λες. Γιατί και στο πρώτο, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πρώτο ήταν ατρόμητος, δεύτερο Ολυμπιακός. Σε κράταγε τσιτωμένο, ήταν βέβαια και ναι, ναι, ναι. Σε κράταγε τσιτωμένο, Γιώργο. Εμένα τουλάχιστον με κράταγε τσιτωμένο στην καρέκλα. Καλό μάτς. Πολύ καλό μάτς. Εάν είχε και προσωπικότητα ο ατρόμητος, θα δυσκολευόταν πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Και πιστεύω, Γιώργο, ότι εκτός από την προσωπικότητα που δεν έχει ο ατρόμητος, όταν θα έρθει η ώρα να γυρίσει πίσω και τα δανεικά, θα έχει προβλήματα. Τι εννοείς? Δεν παίζει με 4-5 δανεικούς. Α, 6, πώς ναι. Παίζει, ναι, Γιώργο. Ναι. Αυτό εννοώ. Τι εννοώ. Δηλαδή, άμα φύγει ο ένας, ο άλλος, Χατζησαΐας και τα λοιπά, θα έχει προβλήματα. Πρέπει να τους αντικαταστήσει αυτούς τους παίχτες. Είναι καλοί παίχτες. Εμένα με εντυπωσίασε ο Γιώργο Μπρούνο, όχι μόνο χθες, από καιρό. Είναι πολύ καλός χειριστής. Και χτες διαπίστωσα ότι έχει και ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια. Χάφαρος, πολύ καλός. Ύστερα, σε ό,τι αφορά το νεαρό που πήρε για τον ΠΑΟΚ, που λέει η μικρή τούμπα και η Αθήνα προβληματίστηκε και τα λοιπά. Και εγώ, η Ξάνθη έγινε μικρή τούμπα. Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι 6.500, μεταφερθήκανε με πούλμαν. Όπως έκανε παλιά ο Αντρέας ο Παπαντρέου, θυμάσαι τις ομιλίες στο Σύνταγμα. Το θυμάσαι, ενώ ο Ολυμπιακός και στα μέτρια του, όπου και να πάει, γεμίζουνε τα γήπεδα. Για παράδειγμα, θα έρθει στις 5 Μαΐου τη μέρα Δευτέρα στη Λάρισα και θα αρχίσουν οι εκδρομές από Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα για να έρθουν στο FC Αρίνα να δουν τον Ολυμπιακό. Αυτή, το ξαναλέω, είναι και η μεγάλη διαφορά του θρύλου με τις άλλες ομάδες. Ακούω που λένε ο ΠΑΟΚ παίζει την καλύτερη μπάλα. Όντως έτσι είναι. Από ποιες ομάδες παίζει την καλύτερη μπάλα, ρε Γιώργο? Από το Λεβαδιακό, από το Πανετολικό, από την ανύπαρκτη ΑΕΚ, από τον ανύπαρκτο Παναθηναϊκό, από τον πολύ μέτριο Ολυμπιακό. Όντως είναι καλύτερος. Και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Αν αυτές οι ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Πανιόνι, ήταν στα καλά τους, θα έπαιζε αυτός ο ΠΑΟΚ την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα έτσι όπως τον βλέπουμε? Εντάξει, θα το πει δίκαια το πρωτάθλημα. Γιατί είναι καλύτερος από όλους τους τριτοδεύτερους. Και αν δεν πάρει τον ντάμπλ αίτητος, το έχω ξαναπεί, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Πάντω να σου πω κάτι. Αυτό πράγμα, ποιος ονειρευόταν ποτέ στα 26 μας 23 νίκες 3 ισοπαλίες? Μιλάμε για ΠΑΟ. Γιώργο. Μιλάμε για ΠΑΟ. Μιλάμε Παθναϊκό Ολυμπιακό. Στα 26 μάτς, 23 νίκες, 3 ισοπαλίες. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον ΠΑΟ. Βέβαια. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον ΠΑΟ. Και ούτε θα ξαναγίνει. Ενδεχομένως σου λέω να το πάρει και αίτητος και να καθιερωθεί σαν πολύ μεγάλος στην ιστορία του ΠΑΟ αυτός ο μετριότατος, να μην πω ανύπαρκτος, ο Λουτσέσκο. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ρε Γιώργο. Από ποιον να χάσει ο ΠΑΟΚ, θέλω να μου πεις. Αυτός ο ΠΑΟΚ, από ποιον μπορεί να χάσει? Από κανέναν, σου λέω εγώ. Εφόσον του βοήθησε η τύχη και στον πρώτο γύρο δεν διαλύθηκε στο Καραϊσκάκι και έφυγε νικητής με ένα γκολ του Βούγιοβιτς, το θυμόμαστε, έτσι δεν είναι? Βοηθήθηκε στον Αστέρα που είχε στο οριζόντιο δοκάρι τότε ο Πασχαλάκης, τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο από πάνω του, στο πρώτο ημίχρονο.
δεν έκανε με 3-0 και στο δεύτερο ανοιγοκλίνανε τα μάτια οι Τριπολισιώτες, να χάσει από ποιον άλλον, σε ρωτώ εγώ. Και ρωτώ και όλους τους παουξίδες. Από κανέναν δεν πρόκειται να χάσει. Έγινε, δε. Για χαρά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα. Γεια σου, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Γεια σου, ρε Κυριάκο. Μαζί μιλάμε. Ναι. Μία ευχή για τον Απόλλωνα. Ευχή παύλα πρόβλεψη. Και μία είδηση για τον ειδικό αθλητισμό, όπως πάτε. Λοιπόν, από του χρόνου η ομάδα θα πάει τρένο, διότι λίγοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες έχουν τη δική σου ευφυΐα. Ευφυΐα και οξυδέρκεια. Ένα αυτό. Και δεύτερον, από χθες πανηγυρίζω το 14ο μου μετάλλιο. Μπράβο, Κυριάκο, μπράβο. Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας που είχα ποτέ, δηλαδή. Μπράβο, Κυριάκο, μπράβο. Με κόντρα αέρα. Με πολύ αέρα. Με πολύ αέρα, δηλαδή στη δεύτερη βολή την έδωσα όθηση το ακόντιο να πάει προς τα πάνω και πήγε προς τα κάτω. Έχασα 2 μέτρα από αυτό. Μάλιστα. Και κατά την ώρα της αμονομής, φίλε, να σε χειροκροτάει όλο το γήπεδο. Συμπαίκτες, αντίπαλοι, δεν υπήρχε μεγαλύτερη αναγνώριση και δονία από όλο αυτό. Μπράβο, Κυριακό, συγχαρητήρια. Να σε προσκαλέσω στις 21 του μήνα. Πού? Που τρέχουμε μαραθώνιο στον Ολυμπιακό Πόλο Παλαιού Φαλήρου. Α, ωραία, ωραία. Η πρόσκληση δημοσιογράφη για όλο το κόσμο μας ακούει. Εννοείται. Όσοι πιστοί προσέφεραν, αλλά κατά κύριο λόγο σε σένα. Σε ευχαριστώ, Κυριακό. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά και σε ευχαριστώ. Για χαρά. Δίνεις δύναμη, βήμα να... Εγώ θέλω πάνω απ' όλα να παίρνεις δύναμη. Έλα, φίλε. Έλα, γεια σου, Γιώργο. Για χαρά. Τι κάνεις? Καλά. Καλό μήνα. Λοιπόν, τον πάω πώς το βλέπεις, πάμε καλά. Καλά, πας. Ναι. Καλύτερα γίνεται, όχι. Ναι, όχι. Λοιπόν, ξέρεις γιατί σε πειρά. Άκουσες στο ραδιόφωνο σήμερα, πήρε ένας οπαδός του ΠΑΟΚ, ότι τον έχουν βάλει στο πιάσι και τον έχουν 6 ώρες στο τμήμα όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Καταλάβες τον νόμο, ναι, του Βασιλιάδη. Ναι. Και παραπονέθηκε στους παραγωγούς. Λέει, γιατί ναι, έχω χάσει την εργασία μου και ξέρω εγώ. Δηλαδή άμα είσαι στη φυλακή τι θα γινόταν, δεν θα έκανες την εργασία. Έκανες παρανομία, ναι. Για να μην το έκανες. Τόσο απλά είναι. Έχουν βάλει καμιά 8 άτομα, ε. Ναι. Λοιπόν, επομένως, να γιατί δεν έγινε φασαρία στα Ξάνθη. Και άμα συνεχίσει αυτό, ο νόμος ισχύει, σε πληροφορώ, ούτε κάγκελα θα έχουμε. Εγώ έτσι νομίζω, η άποψή μου, δεν ξέρω. Ούτε κάγκελα, ε, όπως στην Αγγλία. Αλλά, στην Αγγλία... Και αυτός τώρα που παραπονέθηκε, βγήκε στον αέρα, όπως εγώ τώρα, καλό χάνει να τα ακούνε όλοι. Μα και έλεγα εγώ, στην Αγγλία ξέρεις τα γήπεδα γιατί δεν έχουν κάγκελα. Γιατί? Αυτό ισχύει από το 1800 τόσο. Για να φοβούνται οι διαιτητές. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί να έκανε ένα μαλακή από τότε, θα έμπαινε μέσα ακόμη και να τους δώσει μετά τους διαιτητές στα κουμπιά. Πάντως και οι διαιτητές εδώ παίξαν τον ρόλο τους. Οι κυβερνήσεις δεν παίζουν τον ρόλο τους. Που είπε κάποιος, που καλά τον είπε και η Νέα Δημοκρατία να βγει ο Ολυμπιακός, πάλι τα ίδια και χειρότερα θα είναι. Οι διαιτητές παίξαν το παιχνίδι. Θυμάσαι τι είπε ο άλλος? Ο Ολυμπιακός και το εργαλείο. Λες και ήξερε ο Πρωθυπουργός τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα. Καλησπέρα, πρόεδρε Οικονομάκος. Καλώς, κύριο Οικονομάκο. Μια και μιλάμε για την Αγγλία, ναι, να σε ρωτήσω πότε παίζουμε με τη City. Εμείς η Λίβερπουλ. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν μου λες αυτή τη στιγμή η βαθμολογία που υπάρχει, έχει ένα μάτς παραπάνω η Λίβερπουλ, έτσι? Ναι, και είναι 2 βαθμούς μπροστά. Ναι, δεν φτάνουνε. Άμα κερδίσει, φτάνουνε. Άμα κερδίσει τη City. Ναι. Πώ
Πώς τον βλέπεις, θα κερδίσει. Και μεσοπαλία. Άμα κερδίσει όλα τα άλλα μάτς και μεσοπαλία με τη Σίτη, πάλι φτάνουν. Φτάνουνε. Ναι, βέβαια. Και αν τα πάρει και η Σίτη όλα τα μάτς. Μεσοπαλία με τη Λίβερπουλ, το παίρνει η Λίβερπουλ. Το παίρνει η Λίβερπουλ. Μεσοπαλία δεν θα εξακολουθεί να μην βγει πάνω μπροστά. Μάλιστα. Μάλιστα. Μήπως επειδή έχει ένα μάτς παραπάνω. Ναι, 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 έχει δίκιο. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό ξέχασα ότι έχει ένα μάτς παραπάνω η Λίβερπουλ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να κερδίσει ήδη. Πρέπει να χάσει ένα μάτι μάτι. Ναι, ναι. Ή στο μεταξύ του παιχνίδι να κερδίσει οπωσδήποτε η Λίβερπουλ. Έχει δίκιο. Ναι. Εάν δεν έβαζε το αυτογκόλ ο Αλντερβάιρελντ, ναι, δεν θα το πέραμε το παιχνίδι. Αυτό έγινε στο 90, τελείω το μάτς. Ναι, ο Φιρμίνο το 16ο είναι που έβαλε τον γκολ το ωραίο, με καρφωτή κεφαλιά. Και μετά ο Μόουρα το άρεσε στο 70. Ναι. Που πάγωσε το Άρφιλ. Τι πάγωσε να με, είχαμε θράματα και κεφαλικά. Ναι. Έγινε κύριε Κονομακό. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ, γεια, έλα. Έλα, Γιώργο. Τι έγινε. Καλά, ο Σαμάτης είμαι. Ένα Σαμάτη. Θα σου πω για το παιχνίδι Καλαμάτας Πρόπυργος. Ναι, η Ισπαή. Ναι, ήταν αυτή η Καλαματιανή η ομάδα, μπήκε μέσα σαν να είχε μείνει στην Καλαμάτα. Και είχαν έρθει κανένα 800 αργία αυτή η Καλαματιανή. Εν τω μεταξύ είχε έναν αέρα. Δεν έγινε παιχνίδι. Έγιναν και επεισόδια πριν το μάτς. Και πριν και μετά. Ένα γηπεδάκι που προπονούνται οι ακαδημίες, τα διαλύσαν. Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω, αυτή η ομάδα δεν είχε, είχε ένα center back εκεί, ένα Βοσκόπουλο, ο οποίος βόσκαγε. Όχι το Μακεδονάμα. Ναι, αυτός είχε παίξει παλιά στον ΠΑΟΚ, λέει, δεν ξέρω. Ποιο είναι το θέμα, ότι αυτή η ομάδα έχει φάει 5 κρούσεις στο πρωτάθλημα και έφαγε 5 κρούσεις στον αγώνα. Ναι, να σου πω κάτι, είχε, δεν ήταν κολοπέχνιδο, ήταν αέρα, είχε, δηλαδή, ό,τι πήγε μέσα έγραψε, να σου πω την αλήθεια. Δεν έγινε παιχνίδι, κατάλαβε. Ναι. Ήταν, πώς θα πω. 4-0 στο τρίτο λεπτό, 1-0. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Για να ποδοσφαιριστεί τον Ντε Γιόγκ. Έχεις βγάλει λάθος συμπέρασμα για αυτό το παίχτη. Μακάρι να βγω λάθος. Δεν είναι Γιόχαν Κρόιφ, έτσι. Αλλά έχεις βγει, τον έχεις, τον ευρώμησες τον παίχτη. Εγώ τώρα να πούμε από υπερβολή και για κόντρα. Του πήγα πραγματικά κόντρα. Έτσι, του πήγα πραγματικά κόντρα. Τι να πω τώρα. Έλα μόνο, καλός παίκτης τώρα. Δεν είπα ότι κακός, αλλά δεν είναι τώρα η μεγάλη πάστα. Δηλαδή, όταν χτες ο Σισοκό βγήκε τέταρτο, δεν ήξερε να κάνει πάσα εσύ αυτός ο παίκτης ο Σισοκό. Κακό, ο Ντε Γιόγκ θα την έκανε την πάσα. Δεν ξέρω. Εγώ τον πάτω στον Ντε Γιόγκ, στα δυο μας τα τελευταία που τον είδα, ήταν μανιάτης. Όχι ρε Γιώργο, έχεις κάνει λάθος. Λοιπόν, εντάξει. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά φίλε, γεια. Έλα. Ναι. Ε, Γιώργο. Έλα φίλε μου. Δημήτρης, εμπεργός. Έλα Δημήτρη. Κάνεις. Καλά εσύ. Καλά. Πριν με τον κύριο Κονομάκο, τι λέγατε για το, για την Manchester City και τη Liverpool. Για την. Για τη Manchester City και τη Liverpool. Δεν άκουσα τι λέγαμε. Πότε είναι το τελευταίο μάτς που παίζουν. Με ρώτησε πότε, δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο μάτς πριν. Για το πρωτάθλημα εννοείς. Ναι. Έχουμε παίξει. Και τα δύο μάτς. Ναι. Μαλακή παγώ. Άμα έχουν παίξει τα δύο μάτς. Ναι, και. Αν δεν κάνω λάθος, τη Liverpool πρέπει να είχαν έτσι το παλία. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά μέσα στη City είχε νικήσει η City. Τότε που είχε απόσταση η Liverpool, νομίζω 8 βαθμούς. Είχε και μπει η City, το είχαμε δει το μάτσο. Είχε νικήσει η City. Δεν ξαναπέζει νομίζω. Και από ό,τι έχω δει το πρόγραμμα είναι κάπως ισορροπημένο. Δηλαδή η City δεν νομίζω να έχει κάποιο derby. Δεν θυμάμαι κιόλας. Η Liverpool νομίζω έχει ένα... Έχει μάλιστα μέσα στην έδρα της. Παίζει άλλη ένα σχετικά. Αν δεν παίζουν μεταξύ τους. Το θέμα είναι αν θα κάνουν κάποια αγγέλα. Εγώ τη City δεν τη βλέπω για αγγέλα, δεν ξέρω. Ναι, αλλά εγώ έτσι όπως βλέπω, δηλαδή οι Ιωνοί
είναι να το παίρνει η Λίβερπουλ με αυτά που γίνονται. Με αυτά που γίνονται, ναι. Αυτό το γκολ τώρα που μπήκε. Και άλλο ένα που είχαν βάλει στον πρώτο γύρο, ένα αυτό γκολ που πήγε ο άλλος να διώξει την μπάλα, που πήγε να κάνει γέμισμα και μπήκε μπάλα μέσα. Νομίζω ήταν με την Everton αυτό το πάνω. Και τον γκολ που έκανε ο άλλος χθες, από την Τότενα. Κοίτα στη Λίβερπουλ, όταν πάει να παίξει όπως θέλει ο Κλόπ, δηλαδή να περιστάρει εκεί στο κέντρο και να γίνει στην κόντρα, είναι καλή. Όταν πάει όμως να ανεβάσει την άμυνα και να πάει να παίξει ανοιχτά, πάτε στήλει αλέστη πίσω. Μάλιστα. Το έχουμε ήδη στέχασει τότε να μου. Το είδα, αυτό είπα προηγουμένως. Η οποία τότε μα με δείξει καλά στοιχεία. Είναι τα τελευταία χρόνια. Έχει πολύ καλή ομάδα τότε. Φαίνεται. Απλά δεν έχει πιστεύω ένα-δύο ηγετικούς παίχτες και να την ανεβάσουν λίγο πιο πολύ ακόμα. Ναι. Εντάξει, τώρα τα ελληνικά εκεί δεν είχε ασχολιάσει κάτι. Έχει τελειώσει το παραμύθι. Όλα τελείωσαν. Ναι. Το θέμα είναι για το καλοκαίρι και μετά. Από μεταγραφές, πιθανήν και τα από όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Για άλλες ομάδες ισχύει αυτό. Και να πω και κάτι για τα ελληνικά, γιατί δεν σου έχω πει και πολύ. Γιατί ακούω, ξέρεις, πολύ καιρό την εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ το παίρνει δίκαια, το πρωτάθλημα. Όχι λόγω πρεσπών και άλλα τέλεια παππού. Το παίρνει δίκαια γιατί έχει φτιάξει μια οργανωμένη ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Κοίταξε, σε όλα τα τελευταία παιχνίδια, εγώ το βλέπω πώς βγαίνει μπροστά. Έτσι. Πολύ δημιουργικός, πολύ γρήγορος. Κοίτα, Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Και για τον Ολυμπιακό λένε ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά σημασία η διαφορά μεταξύ τους. Ότι ο ένας έχει πίσω να με τον Βαρέλα και τον Κρέσπο και ο άλλος έχει το Σισε με τον Βούκοβιτς και με τον Μιράντα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Τα πρωταθλήματα τα παίρνουν οι άμυνες. Αυτή είναι η διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Ολυμπιακός βγαίνει μπροστά. Και ο Ολυμπιακός δημιουργεί. Αλλά πίσω. Πρωταθλήματα εγώ πιστεύω τα παίρνουν όχι μόνο οι άμυνες. Γενικά. Τήρε όλε τι γραμμέ. Ο ΠΑΟΚ ήταν σοβαρός φέτος. Είχε και λίγο τύχη σε κάποια μάτ. Αλλά γενικά. Ομάδα, ήτανε χρονιά του, ομάδα από τις υπόλοιπες. Ναι. Και γι' αυτό δεν παίρνει. Δεν θέλω να ακούω δικαιολογίες γιατί παίρνει ο Παύλος Βιντάλ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει, να φτιάξει μια ομάδα, να κρατήσει τον κορμό που έχουμε πει και να κάνει προσθήκες εκεί που πρέπει. Είπαμε το καλοκαίρι. Θα δούμε από το χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Θα τα πούμε. Έλα. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα Γιώργη, Λευτέρης Λίβερπουλ. Καλώς τον, καλώς τον. Και καιρό είχαμε να τα πούμε, έχω πάρα πολύ καιρό να πάρω. Ρε εσύ Γιώργο, τον αδικείς το Van Dijk, ρε εσύ Γιώργο. Τον αδικείς με την έννοια γιατί... Απογοητεύτηκα στο μάτς με τους Γερμανούς, στην εθνική ομάδα. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, το έχουμε δει το έργο όταν παίζουμε εθνικές σε αυτοί οι παίκτες, έτσι. Γιατί σου λέει τώρα με τα κλαπ, τώρα δίνουν προτεραιότητα στα κλαπ. Οι παίκτες. Γιατί έχουν τα συμβόλαιά τους, εκεί πληρώνουν και όλα αυτά. Από τον καιρό που έχει έρθει αυτός, πιστεύω ότι η Λίβερπουλ είναι η ομάδα η οποία έχει φάει τα λιγότερα γκολ στην Premier League. Έτσι. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι από τους προηγούμενους είναι καλύτερος. Έχει παίξει λίγο ρόλο και ο τερματοφύλακας, αλλά ο Van Dijk, κακά τα ψέματα, έχει μαζέψει την άμυνα της Λίβερπουλ. Ναι. Άκουγα πολλοί που λένε ότι εντάξει, τυχερό το γκολ αυτό. Μήπως θυμάσαι ρε εσύ Γιώργο πως χάσαμε το πρωτάθλημα με τον Τζέραλ. Γιατί όλοι θυμούνται ότι ξέρεις έβαλα αυτό το γκολ το τυχερό. Από δεν το χάσαμε το γκολ. Από τη Σίδη εννοείς. Από τη Σίδη όταν το χάσατε. Το χάσαμε την Τζέλσι με αυτή την κακομοίρα το Μουρίνιο να πούμε. Την κακομοίρα. Την κακομοίρα αυτή που αντιποδόσφαιρο. Πώς θα σου το πω ρε φίλε. Δεν το χάσαμε το πρωτάθλημα τότε από το Μουρίνιο. Από αυτό το χάσαμε. Με το τσαφ που έκανε ο Τζέραρντ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, φέτος παίζω ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
σε όλα τα μάτς. Αν δεις και το μάτς με τη City που έχασα μέσα στη City 2-1. Το είχα δει. Αν δεις την ανάλυση του παιχνιδιού, έχω χάσει περισσότερες ευκαιρίες. Μιλάω με τη City. Η City το γκολ μπήκε δοκάρι μέσα και το δικό μου μπήκε μέσα 10 εκατοστά. Και το πιασε. Τώρα κυρακολεί 10 εκατοστά από εκεί στα δοκάρια. Και το ραντάρ λέει και ο Άγιος Δομήνικος, λέει το είδε ότι δεν πέρασε εντελώς τη γραμμή. Μήπως το θυμάσαι με το σου του Μανέ. Το θυμάμαι. Λοιπόν, δηλαδή το παρουσιάζουν λες και αδικήθηκε, λέει αυτό μπήκε τυχερό γκολ. Εδώ έχω ξεπατωθεί να τρώω τέτοια γκολ. Είμαι με τη Manchester United πριν 10 χρόνια, 10 βαθμούς μπροστά. Και χάνω δύο μάτς με χολοφαρδίστηκα γκολ. Σπόντα στη σπόντα. Και του φαίνεται παράξενο τώρα, λέει μπήκε το γκολ τη Tottenham. Πλάκα κάνουμε τώρα. Το καλύτερο ποδόσφαιρο παίζω. Εντάξει, για μένα φέτος ο Κλοπ έχει μαζέψει λίγο τα πράγματα στην άμυνα. Στη Λίβερπουλ. Ναι. Αλλά στο μόνο κομμάτι που η Λίβερπουλ πονάει ακόμα είναι στο θέμα οκτάρι. Δεν έχει βρει το κατάλληλο οκτάρι. Δεν είναι το οκτάρι που πρέπει να παίζει στη Λίβερπουλ. Το παλεύει μεταξύ Βανάιντουμ, Φέντερσον. Ο Μίλεν είναι φιλότιμος παίκτης. Θα παίξει μέχρι τα 40 του, θα παίξει φιλότιμα. Αλλά δεν είναι ο παίκτης. Ούτε ο Φιρμίνιο είναι παίκτης που μπορεί να είναι οκτάρι κλασικό. Θέλει ένα καλό κλασικό οκτάρι. Και θέλει έναν παίκτη ο οποίος, εντάξει, ο Σαλάχ πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά Γιώργο, σε παιχνίδια κλειδιά χάνεται. Αυτό το διαπιστώσαμε και στο Μουντιάλ. Σε παιχνίδια κλειδιά χάνεται. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει. Και υπάρχει ένα σκοράγιο. Και κάτι άλλο. Στο πρόγραμμα που ακολουθεί είναι 6 αγωνιστικές. Η Λίβερπουλ το μόνο μάτς που έχει στα εισαγωγικά δύσκολο, γιατί η Λίβερπουλ για μένα τα δύσκολα παιχνίδια τα έχει με μικρές ομάδες και όχι με μεγάλες. Έχει μόνο με την Τζέλσι. Όλα τα άλλα τα παιχνίδια είναι Southampton, Μπέρνλι, Κάρντιφ και τέτοια. Ναι, αλλά είναι ομάδες που πάνε να πέσουν. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι ομάδες οι οποίες η City τις έχει εύκολες. Δηλαδή μπορεί να πετάξει 2-3 γκολ και κάθεται. Η City έχει δύσκολα μάτς. Έχει ας πούμε με την Tottenham, έχει με τη Manchester United. Έχει άλλο ένα παιχνίδι με την Aston Villa. Είναι παιχνίδια τα οποία η City δυσκολεύεται. Aston Villa δεν νομίζω να έχει. Ναι, ή Aston Villa ή Crystal Palace, Γιώργο. Η Aston Villa έχει πέσει. Η Aston Villa, Crystal Palace, sorry. Ναι. Με το Μιλιβόγεβιτς. Με το Μιλιβόγεβιτς. Λοιπόν, είχε χάσει το πρώτο μάτς με την Crystal Palace, 1-3. Αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Λοιπόν, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι ζόρικα. Ειδικά με τη Manchester United, η οποία παίζει την τετράδα. Τρώγεται μεταξύ Arsenal και Chelsea. Γιατί είναι στους ίδιους βαθμούς, 60 βαθμούς. Εγώ είδα και τώρα. Είδα χθες και φάσεις από το Manchester United. Ναι. Ρε παιδί μου τώρα να. Έπαιζε με τη Watford. Ναι. Έπρεπε να χάσει η United. Είδες φάσεις που είχαν η Watford. Είναι καλή ομάδα. Είναι σκληρή ομάδα. Αλλά ξέρεις, παίζει πάντα με την κόντρα, έτσι. Σκληρή ομάδα. Έχει μεσαία γραμμή. Τα βάζει πάντα αυτός 4-5 παίκτες στη μεσαία γραμμή. Η Watford. Σε ευχαριστώ πολύ φίλε. Να προλάβω να πάω στο επόμενο. Έγινε, για χαρά. Έλα. Έλα, καλησπέρα σας. Χρήστος από Austin, Texas. Εκεί κάποτε να πούμε στο Austin του Texas ήταν ο Γερόλικος. Ήταν οι Rangers εκεί. Α, μάλιστα. Εγώ σας παίρνω τηλέφωνο, σας καλησπέρισω, να καλησπέρισω την Ελλάδα μας. Και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία για το προεδρυλίκι του Απόλλωνα. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Και επίσης να ρωτήσω, είχα πάει στη σελίδα του Απόλλωνα. Δεν είναι. Το συμπαθώ τον Απόλλωνα, έτσι. Και προσπαθώ να βρω πώς μπορώ να αγοράσω μια φανέλα του Απόλλωνα. Την βασική, αυτή με τις ρίγες, την άσπρη και την μπλε. Ναι. Την ψηλόρυγη ή την πιο χοντρή ρίγα. Την καινούργια αυτή φορά με την άσπρη ρίγα. Ναι, με την πιο φαβιά ρίγα, ναι. Ναι, με την πιο φαβιά, ακριβώς, ναι. Υπάρχει email, υπάρχει μαγαζί που μπορώ να την αγοράσω απευθυντικό και να τους στείλω μήνυμα ή
Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, άφησε τώρα τη διεύθυνσή σου. Ναι. Και το τηλέφωνο σου έξω. Και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Έγινε, Γιώργη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Και εγώ καλά να είμαστε. Και πρώτα Θεό στην Ελλάδα έρχομαι τον Ιούλιο. Και πηγαίνω κατευθείαν στη Σύρο. Κατέβομαι από τη Σύρο. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, γεια σα. Γεια χαρά στην Ελλάδα και τους αγροτές. Γεια. Έλα. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Τι γίνεται. Καλά. Καλό μήνα. Επίση. Η Θάτσερ διέλυσε τη Λίβερπουλ. Είναι γνωστό αυτό, έτσι. Το Παναϊκό με το χέρι στην καρδιά πιστών διέλυσε. Αν μπορείς να απαντήσεις. Ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης. Μπράβο. Μπράβο ρε Γιωργάρα. Έστω και η πρωταπριλιά σήμερα είσαι ρε μπαγάσα, είσαι όντως original, γνήσιος. Κάτι άλλο σήμερα, θα με κερδίσεις. Έλα μπορεί. Και φαντάζεσαι. Θα πανηγυρίζει ρε μπαγάσα στα καλάλια, θα γυρίσει. Μπα, εγώ να πανηγυρίσω και γυρίσω από όλο τον κόσμο. Όχι, δεν με καταλαβαίνω. Όχι να γυρίσω από όλο, να γυρίσω από όλο στο Παναϊκό. Έλα μπορεί. Η πλάκα ποια είναι τώρα και να με κερδίσεις δεν σώνεστε ρε γάμο. Κατάλαβες. Τώρα είναι αργά για τα κρυέστερα. Αργά. Εντάξει Γιώργαρα. Για καλά φίλε, για καλά. Τελειώσαμε. Τα λέμε αύριο στις 4. Κοντά μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για καλά.